Η πρόθεση να λειτουργήσει σωστά. Το ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας κατατέθηκε στην διάρκεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στόχος του Υπουργείου αλλά και των φορέων της περιοχής να υπάρξει μια απεμπλοκή με το συγκεκριμένο ζήτημα, προκειμένου να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί με βάση τις αποφάσεις που μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί. Ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι ο φάκελος του ΠΟΠ της Ελιάς Καλαμάτας χρειάζεται αλλαγές, χρειάζεται βελτιώσεις. Αυτό έχει επισημανθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε 4 σχεδόν προτάσεις τροποποίησης του ΠΟΠ. Εγώ είπα το εξής, ότι θέλω αυτές οι 4 προτάσεις να συμπληκθούν σε μία. Ήδη ακούστηκε η επιθυμία μου αυτή και η μία πρόταση ήδη έχει αποσυρθεί, οπότε είμαστε στις 3 προτάσεις. Θέλω λοιπόν αυτές οι 3 προτάσεις συνενετικά να μειωθούν σε μία, να ενσωματωθούν σε μία πρόταση για την τροποποίηση του ΠΟΠ της Ελιάς Καλαμάτας και να έχουμε μία πρόταση που να τροποποιεί το ΠΟΠ. Γιατί το ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει, να αναπτυχθεί και να αποτελέσει το φάρο της διαφοροποίησης για την Ελιά Καλαμάτας. Επιθυμία του Σταύρου Αρχοβίτη πάντως είναι να υπάρξει μια συνενετική πρόταση προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα αυτό. Θέλω λοιπόν να φτάσουμε σε μια πρόταση συνενετική, διευρυμένη όσο το δυνατόν από όλους τους φορείς συνενετικά, για να προχωρήσουμε στην τροποποίηση του ΠΟΠ έτσι όπως θα ζητηθεί.